Οπα. Να χαρώ εγώ οικογένεια. Έλε μαντούλα μου. Όλοι παραμάκια, μην το ξεχνάτε. Το χειροκρότημα κάνει καλό. Διώχνει και το κορονοϊό. Αγαπητοί μικροί μας φίλοι, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Σας υπερευχαριστούμε για την τιμή και την αγάπη που μας περιμένατε απόψε στην παράστασή μας. Τι καλά που μετά από δύο χρόνια μελαγχολίας, κατήφιας, εγκλισμού, εσωστρέφειας αρχίζουμε πια και βρισκόμαστε ξανά. Και τι πιο όμορφο από σε αυτές τις εκδηλώσεις του Δήμου μας φέτος το καλοκαίρι, αλλά και για το Σεπτέμβρη που ακολουθεί. Τι όμορφο να βλέπουμε χαρούμενα προσωπάκια, χαμογελαστά, γιατί οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είναι μόνο βέβαια για τους μεγάλους, είναι και για τους μικρούς μας φίλους. Μανέστρο, μερσί, και η μύτη σου μελιτσάνα η μάμπα ηλτή. Μανέστρο, έλα μέσα σύρε. Μανέστρο, έλα μέσα σύρε. Μανέστρο, βρε έλα μέσα σύ. Μανέστρο και μανέστρο, ορίστε μας, κάτσε κάτω. Μην πατάς την ουρά της γάτας, σας εκατζουμίσει. Έρε γλάτια, γεια σου μπάρμπα. Ωάμπα, ωάμπα. Αχ, το γιάρι μου πας το νόμπα. Να βρω εκείο το τσουλάπι, τον ανιψιό μου τον Κερυγκιός, που μου πήρε μέσα από το ταγάρι το τυρί και μου βάλει μια κοτρόνα ολοποδίτερος. Άμα το πιάσω, θα τον αφαλουκόψω. Τι συμβαίνει παρακαλώ, μπαρμαβόηδη βοηδάγγελε? Μπορώ δε μου λες παιδάκι μου, μέσα είναι ο πατέρας. Ξέρε που είναι ο πατέρας μου, μην το μαρτυρήσα να σου το πω. Και φάω ξύλο, ουοί παιδάκι μου, η έλα να μου το κρίνει στα αυτή. Κι από τα χιά θα σε πάω σαν πάνω το κονάκι, να σου δω κοτριψάνα σκουρδοστόμπι και τίλιο. Ο πατέρα μου σε αφού είναι τεραπλαστείο στο μπακάλικο δίπλα, να χάνω τον πατέρα σου. Ωρα δε μου λες Μαξούλη, μέσα είναι ο πατέρας. Μη γύβα. Όχι δεν ξέρει να κρίνει τι είναι κουτάβι. Πού είναι ο πατέρας σου ρε. Μη γύβα. Όλοι ρε πέσει ο λίκος με τρινί κι ο κούκος με το ιδόνι πέσει και τκαριγιώσει τα παιδιά με τον μπάρμπα του στο Γιώργη. Μα δύο πυρκή βρήκε εδώ τσουκάλια εκεί φαΐ πουθενά σκάσε εσύ. Σήμειο τον Μάρς μεταβολή Μάρς. Άντρες, σύνταγμα, στρατηγιά, μεραρχία. Τι μεραρχία που είμαστε τρία όλα όλα, πάψε. Αλτ εν γιο. Παιδιά μου, αλτ είπα. Αλτ είπα. Άντρε. Άντρε. Φρε. Μπράβο. Ωραία γυμνάσια τα κάνουμε εδώ. Αλόγατα είμαστε και κανείς. Μουλάρια είμαστε και κανείς. Καδούρια είμαστε και κανείς. Είμαστε σύρε βλάκα. Ορίστε. Μιλάνε όλα, μιλάει και η κινέζικη αποβολή, καταλάβατε. Μπαμπάκο, βούλωσε η ετσάτ μισή, αυτό ήταν έτσι. Αγαπητοί μικροί μας φίλοι, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Σας υπερευχαριστούμε για την τιμή και την αγάπη που μας περιμένατε απόψε στην παράστασή μας. Τι θυμάστε από τη σχολική χρονιά που πέρασε? Δεν μου λες μεγάλε. Παρόν πατρούλη μου. Στο σχολείο σου παιδί μου, τι τάξη πηγαίνεις φέτος? Πατέρα μου φέτος πήγαινα στην 6η Δημοτικού.
Δηλαδή πέρσι τι τάξη πήγαινες? Πέρσι πήγαινα στην Πέμπτη. Και άμα τα σχολιά ξανανοίξουνε, τι τάξη θα πας? Θα πάω πρώτη γυμνασίου. Μπράβο παιδί μου. Σου εύχομαι καλή πρόοδο και σε σένα ναι, και σ' όλα τα παιδάκια που μας ακούνε. Για πες μας, μικρόλη μου, εσύ στο σχολείο, τι τάξη πήγαινες φέτος? Πήγαινα στην πρώτη. Στην πρώτη. Πέρσι, τι τάξη πήγαινες? Πήγαινα ποινιαγωγείο. Τι πήγαινες? Ποινιαγωγείο. Νηπιαγωγείο. Υπνιαγωγείο. Θα το μάθεις που θα πάει, θα μεγαλώσεις. Και άμα τα σχολιά ξανανοίξουνε, τι τάξη θα πας? Θα πάω Δευτέρα. Μπράβο, σου εύχομαι καλή πρόοδο. Για πες μου και εσύ είμαι σε. Παρούσα. Τι παρούσα ρε βλάκα, κορίτσι είσαι. Στο σχολείο σου, τι τάξη πήγαινε στη χρονιά που πέρασε? Τρίφτη. Τρίφτη στη μούρη σου. Πέρσι, τι τάξη πήγαινες? Τρίφτη. Κι άμα τα σχολιά ξανανοίξουνε, τι τάξη θα πας? Τρίφτη. Καλά, ε. Εσένα, παιδάκι μου, σε βλέπω από το δημοτικό σχολείο να παίρνεις και σύνταξη. Μου το είπε και ο δάσκαλος. Θα πάρω, λέει, την αγροτική. Τι θα πάρεις? Την αγροτική. Και πώς θα πάρεις την αγροτική σύνταξη? Αγρότης είσαι. Με βάζει κάθε μέρα στο σχολείο και κλαδεύω στους κήπους τα λουλουδάκια. Μεγάλε, να περάσουμε τώρα, παιδί μου, και στη μυθολογία. Πες μου λοιπόν τι ήτανε ο Ποσειδώνας. Πατέρα μου, ο Ποσειδώνας ήτανε θεός. Και ήταν ο θεός της θάλασσας. Μπράβο. Πες μου, εσύ μικρούλη μου, τι ήτανε η Δήμητρα. Μπαμπάκο μου, η Δήμητρα ήτανε θεά. Ναι. Και ήτανε η θεά της Γεωργίας. Της Γεωργίας, μπράβο! Πρώτα πήγε πέρα από τα τσίρου. Για πες μου και εσύ με σε, τι ήτανε παιδί μου ο Απόλλωνας? Ο Απόλλωνας? Ναι. Ποδοσφαιρική ομάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άκου ποδοσφαιρική ομάδα ο Απόλλωνας. Στη Ριζούπολη και στην Καλαμαριά. Πάψε. Τώρα μεγάλε, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε και στην ιστορία. Πες μου έναν ήρωα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Πατέρα με ένας ήρωας 21 ήταν ο Αθανάσιος Διάκος. Πολύ σωστά. Για παίρνουμε και εσύ, μικρούλη μου, έναν άλλο ήρωα του 21. Ένας άλλος ήρωας του 21, ναι, ήταν ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπράβο, Καραϊσκάκης. Ρώταμε και εμένα που τα ξέρω. Για πες μου και εσύ με σε. Μια από μικρός εδώ ανέφερε το Καραϊσκάκι. Τι ήταν παιδί μου ο Καραϊσκάκης? Ο Καραϊσκάκης? Ναι. Ποδοσφαιρικό γήπεδο.